Ο ηλιακός άγγελος εποπτεύει τη δράση των πνευματικών σπινθήρων. Οι πνευματικοί σπινθήρες ενσωματώνονται μέσα στην ύλη και δρούν, τροποποιώντας τη λειτουργία της ύλης. Βάση της συμπαντικής συνταγής. Η φόρμουλα αυτής της συνταγής ονομάζεται πνευματική σφραγίδα. Η πνευματική σφραγίδα χρησιμοποιείται πρώτον επί της ύλης, δεύτερον μέσα στην ύλη. Η απελευθέρωση της ενέργειας από την πνευματική σφραγίδα για την οποία μιλάμε φέρει στην ύλη του μικρού μας πλανήτη παροχή ζωής. Το έργο της παρεχόμενης ενέργειας είναι να τροποποιήσει κάθε τι παγιωμένο. Απελευθερώνει τα επιμέρους στοιχεία του και τα επανακατευθύνει σε νέες συσχετήσεις, σε νέες διευθετημένες σχέσεις. Που βρίσκονται όλο ένα πιο κοντά να εκφράσουν τη συμπαντική θέληση, όπως αυτή μας γίνεται γνωστή μέσα από το έργο των ηλιακών αγγέλων. Η παροχή ζωής ονομάζεται η πνευματική θέληση του πνεύματος επί της ύλης, επειδή η παρεχόμενη ενέργεια πηγάζει από πολύ υψηλά κραδασμικά επίπεδα και παρέχει πολύ υψηλές συχνότητες που διαπερνούν εξαναγκαστικά τους βαρύς κραδασμούς της πυκνής ύλης. Τους επιβάλλεται εξαλείφοντας κάθε εμπόδιο αλλαγής. Στην περίπτωση αυτή ονομάζουμε τη θέληση του πνεύματος θεία παρέμβαση και θεία χάρη. Η παροχή ζωής ονομάζεται και πνευματική θέληση της ίδιας της ύλης, επειδή η πνευματική σφραγίδα μέσα στην ύλη καταλήγει να αφομοιωθεί από την ύλη, γενόμενη ο ίδιος ο μηχανισμός της. Ο πνευματικός μηχανισμός της ύλης. Στην περίπτωση αυτή ονομάζουμε την πνευματική θέληση
της ίδιας της ύλης απελευθερωτική διαδικασία και μετουσίωση. Χαρακτηρίζεται από προγραμματισμένη πρόθεση και ειλικρίνεια σκοπού. Μιλώντας για τους πνευματικούς πινθήρες, θα δούμε το βιβλιαράκι μας που έχει τον τίτλο αυτό και να επισημάνω ότι το βιβλιαράκι αυτό είναι απόσπασμα από το βιβλίο «Εισαγωγή στην ψυχολογία» του Γιούγκ. Τον Γιούγκ τον έχετε ακουστά, εάν δεν τον έχετε διαβάσει, διότι θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες μορφές της ψυχολογίας. Ήθελα απλώς, χρησιμοποιώντας κείμενο του Γιούγκ, να επισημάνω ότι δεν είναι μόνο αποκρυφισμός που χρησιμοποιεί την έννοια της φωτεινότητας, την έννοια του πνεύματος και των σπινθήρων. Δεν είναι μόνο οι θρησκείες. Την ψυχολογία δεν μπορούμε να την προσεγγίσουμε διαφορετικά. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε αναγκαστικά στην έννοια του φωτός, στην έννοια της ψυχής και στο κομμάτι αυτό ο Γιούγκ αναφέρει πάρα πολλά ονόματα που έχουν προσεγγίσει την έννοια των πνευματικών σπινθήρων. Και μας λέει ότι μια από τις σημαντικότερες πηγές του παρελθόντος για τις συμβολικές ιδέες είναι η αλχημία. Από εκεί αντλούμε την ιδέα των σπινθήρων που παρουσιάζονται στη μυστική ουσία. Ποια είναι αυτή η μυστική ουσία? Είναι η ύλη από την οποία είμαστε φτιαγμένοι. Την ονομάζει γήινο είδωρ. Την ονομάζει υδάτινη γη. Την ονομάζει και λάσπη της ουσίας του κόσμου, η οποία ζωογονείται παγκόσμια από τον πύρινο σπινθήρα της παγκόσμιας ψυχής και αναφέρει τη σοφία του Σολομώντος, ότι πνεύμα Κυρίου πεπλήρωκε την οικουμένη. Σε κάποιο έργο λέει, γνώριζε ότι η ακάθαρτη γη γρήγορα δέχεται λευκούς σπινθήρες. Και αυτούς τους πινθήρες, κάποιος, στο κείμενο υπάρχουν ονόματα,
τους ερμηνεύει σαν ακτίνες και σπινθήρες της παγκόσμιας ψυχής, η οποία παγκόσμια ψυχή είναι ταυτόσιμη με το Πνεύμα του Θεού. Τους ονομάζει και σπόρους φωτός, που εκπέμπονται στο χάος. Αυτοί οι σπόροι φωτός είναι σπέρματα του μελλοντικού κόσμου. Λέει επίσης από κάποιες άλλες πηγές ότι οι πύρινες πινθήρες της ψυχής του κόσμου είναι οι αγνές φόρμες των ουσιωδών πραγμάτων. Αυτές οι φόρμες ανταποκρίνονται στις πλατωνικές ιδέες. Μπορούμε, λέει, να εξισώσουμε τους πινθήρες με τα αρχέτυπα, βάσει της υπόθεσης ότι οι μορφές που αποθηκεύονται σε κάποιον ουράνιο τόπο αποτελούν φιλοσοφική εκδοχή των αρχετύπων. Μας λέει ότι από αυτά τα αλχημιστικά οράματα θα πρέπει να συμπεράνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα αρχέτυπα περιβάλλονται με κάποια ακτινοβολία, και δεύτερον, ότι η θεϊκότητα συνεπάγεται φωτεινότητα. Ο Παράκλησος επίσης είχε άποψη για αυτό το θέμα. Και όπως σχεδόν τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει στον άνθρωπο δίχως τη θεϊκότητα, έτσι δεν μπορεί να υπάρξει στον άνθρωπο σχεδόν τίποτα δίχως το φυσικό φως. Και έτσι βάζει για την τελειοποίηση του ανθρώπου θεϊκότητα και φως. Και τα δύο βρίσκονται στον άνθρωπο, αλλά χωρίς αυτά ο άνθρωπος είναι ένα τίποτα. Αν και αυτά είναι δυνατό να υπάρξουν δίχως τον άνθρωπο. Κάποιος άλλος λέει ότι υπάρχουν πύρινες πινθήρες της παγκόσμιας ψυχής, δηλαδή του φωτός της φύσης, διάχυτες ή σκορπισμένες στη δομή του μεγάλου κόσμου, σε όλους τους καρπούς των στοιχείων, παντού. Οι σπινθήρες προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού. Μεταξύ των σπινθήρων ξεχωρίζει έναν, ο οποίος είναι το ελιξίριο και συνεπώς η ίδια η θεϊκή ουσία. Κάποιοι ασχολούνται με τη σύγκριση σπινθήρων και αρχετύπων. Ο ένας χαρακτηρίζεται επίσης ως μονάδα και ήλιος, και οι δύο χαρακτηρισμοί, ενώ οι σπινθήρες και αρχέτυπα, υποδηλώνουν τη θεότητα. Σε κάποιον άλλον, ο οποίος αναφέρει για την έλευση του Χριστού, λέει: «Πώς λοιπόν εμφανίστηκε στις γενναίες? Ένας καινοφανής αστέρας πρόβαλε στον ουρανό, πάνω από όλους τους αστέρες, με φως ανεξήγητο, και κατέπληξε τους ανθρώπους. Όλοι οι υπόλοιποι αστέρες, μαζί με τον ήλιο και τη σελήνη, αποτελούσαν το χορό αυτού του αστέρα». Στη συνέχεια κάνει αναφορές από ψυχολογική άποψη και λέει ότι ο ένας πινθήρας, η μονάδα, πρέπει να θεωρείται σύμβολο του εαυτού. Και δίνουν και ψυχολογικό νόημα στους πινθήρες, λέει κάποιος. Έτσι θα δει με τα πνευματικά μάτια τους πινθήρες να λάμπουν μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο, με μεγάλη λαμπρότητα. Μετά από αυτό, όλα όσα του είναι αναγκαία θα του καταστούν γνωστά.
Τούτο το φως είναι το φως της φύσης που φωτίζει τη συνείδηση. Οι σπινθήρες είναι σπερματικές φωτεινότητες που λαμπυρίζουν στο σκοτάδι του ασυνείδητου. Πολλοί έχουν μελετήσει και αναφέρονται στον Παράκελσο. Σε κάποιους συμπίπτει η δική τους υπόθεση με αυτό που αναφέρει ο Παράκελσος ως προς την ύπαρξη ενός αόρατου ήλιου, άγνωστου στους πολλούς, μέσα στον άνθρωπο. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει αόρατος ήλιος μέσα στον άνθρωπο. Και ας είναι άγνωστος στους πολλούς. Η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως λάμπει στο σκοτάδι. Γιατί η ζωή λάμπει μέσα μας. Αν και θαμπά. Όπως το φως των ανθρώπων στο σκοτάδι. Δεν αποσπάται από την ύπαρξή μας. Αν και βρίσκεται μέσα μας, η φύση του δεν είναι ανθρώπινη. Η φύση εκείνου στον οποίο ανήκει και ο οποίος αξίωσε να μας κάνει κατοικία του, εμφύτευσε αυτό το φως μέσα μας, ώστε να δούμε στη λάμψη του το φως εκείνου που κατοικεί στο άφθαστο φως και να ξεπεράσουμε τα άλλα του πλάσματα. Είμαστε φτιαγμένοι όπως εκείνος, επειδή μας έδωσε μια σπίθα του φωτός του. Δεν πρέπει λοιπόν να αναζητάμε την αλήθεια στον εαυτό μας, αλλά στην εντός μας εικόνα του Θεού. Μας επισημαίνει ότι ο αόρατος ήλιος και η εικόνα του Θεού ταυτίζονται. Το φως της φύσης προέρχεται κυρίως από το άστρο μέσα στον άνθρωπο. Το στερέωμα είναι συνώνυμο του άστρου, το φυσικό φως. Συνεπώς λέει, ακρογωνιαίος λίθος κάθε αλήθειας είναι η αστρονομία, η μητέρα όλων των άλλων τεχνών. Στην αστρονομία θεμελιώνεται η Θεία Σοφία. Εξαιτίας της λάμπει το φως της φύσης. Σε αυτή βασίζονται οι λαμπρότερες θρησκείες. Γιατί το άστρο επιθυμεί να καθοδηγήσει τον άνθρωπο προς τη μεγάλη σοφία, ώστε να εμφανιστεί θαυμαστός στο φως της φύσης, ώστε να ανακαλυφθούν τα μυστήρια του θαυμαστού έργου του Θεού και να αποκαλυφθούν στο μεγαλείο τους. Πράγματι, ο άνθρωπος είναι αφεαυτού ένα άστρο. Στους αιώνες των αιώνων, καθένας από τους Απόστολους και τους Αγίους είναι ένα άστρο. Ο ουρανός είναι ένα άστρο. Συνεπώς, όπως αναφέρουν και οι γραφές, ημίσεστε το φως του κόσμου. Καθώς λοιπόν στο άστρο βρίσκεται όλο το φυσικό φως, και από αυτό αντλεί ο άνθρωπος, όπως τρέφεται από τη γήινη τροφή του, έτσι πρέπει να γεννηθεί και στο άστρο. Τα ζώα επίσης έχουν το φυσικό φως εν είδη εν γενούς πνεύματος. Ο άνθρωπος κατά τη γέννησή του πρικίζεται με το τέλειο φως της φύσης. Ο Παράκελσος το ονομάζει ο πρώτος και καλύτερος θησαυρός που κρύβει μέσα της η μοναρχία της φύσης. Συμφωνεί λοιπόν με την ευρύτατα απαντόμενη περιγραφή του ενός ως ανεκτίμητο μαργαριτάρι, ως κρυμμένο θησαυρό, ως δισεύρετο θησαυρό κλπ. Το φως παρέχεται στον εσωτερικό άνθρωπο ή στο εσωτερικό σώμα.
ή αέρινο σώμα. Λέει, ο άνθρωπος μπορεί να εμφανιστεί γεμάτος μεγαλοπρέπεια και σοφία με το εξωτερικό σώμα του, επειδή η σοφία και η κατανόηση που χρειάζεται για κάτι τέτοιο είναι σύμφυτες προς το σώμα και συνθέτουν τον εσωτερικό άνθρωπο. Έτσι μπορεί να ζήσει και όχι μόνο σαν εξωτερικός άνθρωπος. Ένας τέτοιος εσωτερικός άνθρωπος μετουσιώνεται αέναα και είναι αληθινός. Ακόμη και αν δεν εμφανίζεται τέλειος, εν τούτης προβάλλει τέλειος με το θνητό του σώμα όταν το αποχωρίζεται. Αυτό για το οποίο μιλάμε τώρα λέγεται φως της φύσης και είναι αιώνιο. Το παρήχε ο Θεός στο εσωτερικό σώμα, ώστε να κυβερνάτε από αυτό σε αρμονία με τη λογική. Γιατί μόνο το φως της φύσης είναι λογική και τίποτε άλλο. Το φως είναι αυτό που παρέχει πίστη. Ο Θεός παρέχει σε κάθε άνθρωπο επαρκές προκαθορισμένο φως και δεν κάνει λάθη. Προκειμένου να περιγράψουμε όμως την προέλευση του εσωτερικού ανθρώπου ή σώματος, ας σημειώσουμε ότι όλα τα εσωτερικά σώματα είναι ένα σώμα σε όλους τους ανθρώπους. Αν και κατανέμονται σύμφωνα με τους αριθμούς του σώματος, όταν συνευρεθούν, δεν είναι παρά ένα φως και μια λογική. Λέει, επιπλέον το φως της φύσης ανάβει από το Άγιο Πνεύμα και δεν σβήνει, γιατί είναι καλά αναμένο. Είναι ένα φως που επιθυμεί να καίει και όσο περισσότερο καίει, τόσο περισσότερο λάμπει. Συνεπώς, στο φως της φύσης υπάρχει ο διακαής πόθος για ανάφλεξη. Είναι ένα αόρατο φως. Συνεπάγεται λοιπόν ότι μόνο στο αόρατο βρίσκεται η σοφία του ανθρώπου, ενώ η τέχνη του βρίσκεται στο φως της φύσης. Ο άνθρωπος είναι ένας προφήτης του φυσικού φωτός. Μαθαίνει το φυσικό φως μέσω των ονείρων, ανάμεσα σε άλλα πράγματα. Καθώς το φως της φύσης δεν μπορεί να μιλήσει, χτίζει σχήματα στον ύπνο από τη δύναμη του κόσμου, του Θεού. Μας λέει λοιπόν ο Γιούγκ ότι στάθηκε αρκετά στον Παράκελσο, παραθέτοντας ορισμένα αυθεντικά κείμενα, επειδή επιθυμούσε να μας δώσει μια ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο ο Παράκελσος αντιλαμβάνεται το φως της φύσης. Μας λέει λοιπόν ο Γιούγκ ότι του φαίνεται σημαντικό, ιδιαίτερα σε σχέση με την υπόθεση της πολλαπλής συνείδησης και του φαινομένου της, που έχει σαν χαρακτηριστικό της το αλχημιστικό όραμα των σπινθήρων που λαμπειρίζουν στο σκοτάδι της Θείας Ουσίας. Για τον Παράκελσο το όραμα των σπινθήρων αλλάζει σε θέαμα του εσωτερικού στερεώματος και των άστρων του. Βλέπει τη σκοτεινή ψυχή σαν ένα νυκτερινό ουρανό, του οποίου οι πλανήτες και οι απλανείς αντιπροσωπεύουν τα αρχέτυπα σε όλη τους τη φωτεινότητα και θεϊκότητα. Ο έναστρος θόλος του ουρανού είναι στην πραγματικότητα το ανοιχτό βιβλίο των κοσμικών προβολών, στο οποίο ανακλώνται τα μυθολογήματα, δηλαδή τα αρχέτυπα. Σε αυτό το όραμα συνεργάζεται η αστρολογία και η αλχημία, που είναι οι δύο αντιπροσωπευτικές τέχνες της ψυχολογίας του συλλογικού ασυνείδητου. Ο Παράκλησος αναφέρει μια φωτεινή αίσθηση της φύσης,
Από αυτήν προφητικές ακτίνες φθάνουν μέχρι τα τετράποδα ακτίνη, τα πουλιά και τα άλλα ζωντανά πλάσματα και τα καθιστούν ικανά να προλέγουν τα μελούμενα, λέει. Αναφέρει ο Γιούγκ και άλλους και έρχεται σε πολύ πολύ νεότερους λέγοντας ότι η δοξασία της αίσθησης της φύσης αναπτύσσεται από την ιδέα της παγκόσμιας ψυχής που διεισδύει παντού. Κάποιοι ταυτίζουν την ψυχή του κόσμου με το Άγιο Πνεύμα, με την αίσθηση της φύσης. Η ψυχή του κόσμου είναι μια φυσική δύναμη που ευθύνεται για όλα τα φαινόμενα της ζωής και της ψυχής. Αυτή η άποψη για την ψυχή του κόσμου διατρέχει όλη την αλχημική παράδοση, καθώς ο Μερκούριος Ερμής ερμηνευόταν είτε σαν ψυχή του κόσμου είτε σαν Άγιο Πνεύμα. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά κείμενα που να αναφέρονται στους πνευματικούς πυμφύρες. Είτε καθαρά από αλχημικά κείμενα, είτε είπαμε μέσα από τις θρησκείες, είτε από τη φιλοσοφία, αλλά και στην ίδια την ψυχολογία, που είναι η πιο νεότερη επιστήμη. Θα ολοκληρώσουμε το σεμινάριο προσεγγίζοντας την έννοια της θέλησης μέσα από τη μαθητεία. Θα κάνουμε κάποιες σημαντικές διευκρινήσεις, γιατί ο άνθρωπος μαθητής της ψυχής χαρακτηρίζεται από κάποιες επιπλέον ιδιότητες της θέλησης. Χωρίς αυτές δεν είναι μαθητής. Στο Οπισθόφυλλο έχουμε σημειώσει την μεγαλύτερη θέληση, την ύψιστη, που είναι να αποδεχθούμε την κληρονομιά της ψυχής μας. Όταν κάποιος αποδεχθεί μια κληρονομιά, σημαίνει ότι αναλαμβάνει τη διαχείριση του περιεχομένου της. Και η κληρονομιά της ψυχής μας είναι οι πνευματικοί σπινθήρες για τους οποίους μιλάγαμε. Είναι φως που πρέπει να λειτουργήσει μέσα μας και στη συνέχεια φως που πρέπει να διανεμηθεί για να λειτουργήσει και βαθύτερα μέσα στην ύλη, διά του ανθρώπου. Αυτό το στάδιο δεν προϋποθέτει μια επίγνωση όμως αυτής της ταυτότητας. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αλλά η επίγνωση αυτής της ταυτότητας δεν είναι πάντοτε ταυτόσιμη με την γνώση. Γιατί πάρα πολλοί απλοί άνθρωποι που ποτέ δεν άγγιξαν βιβλίο, ποτέ δεν άκουσαν κάποιον να μιλάει, το ζουν μέσα τους. Δηλαδή, αυθορμήτως εκφράζουν αυτή την κληρονομιά, αυτή τη φωτεινότητα. Αυθορμήτως εκφράζουν το άνοιγμα της καρδιάς τους και την μεγαλοσύνη του πνεύματός τους, του μυαλού τους. Συμπεριλαμβάνοντας μέσα στη ζωή όλα τα πλάσματα που γνωρίζουν γύρω τους, τα ζώα τους,
τα δέντρα, τον ήλιο. Το έχουν μέσα τους, το γνωρίζουν. Το κείμενο αυτό που έχουμε μπροστά μας προέρχεται από το site της solaraction.org, Go Ελευθερία. Είναι το κείμενο από το πρώτο CD των απελευθερωτικών ομάδων που ονομάζονται Go Ελευθερία και είναι μια προσπάθεια της Ιωχροοχώου Ακαδημίας να ενεργοποιήσει κάποιες έννοιες, κάποιους κρατασμούς σε ευρύτερο κόσμο, κόσμο που δεν μπορεί γεωγραφικά να πλησιάσει σε ομάδες μαθητείας όπου αυτές βρίσκονται. Όμως μπορούν κάλλιστα να ενεργοποιήσουν το περιβάλλον τους και να σχηματίσουν μικρές ομάδες έστω 3 ατόμων για να μοιραστούν αυτή τη διαδικασία και μέσα από το ίντερνετ να μπορέσουν να παραλάβουν γνώση και εφόδια. Το διάλεξα για αυτό το σεμινάριο επειδή εξ αρχής στην πρώτη του παράγραφο κάνει μία μεγάλη διαφοροποίηση. Οι Go Ελευθερία ομάδες δεν είναι ομάδες αναζήτησης. Είναι ομάδες μαθητείας. Η διαφορά είναι μεγάλη γιατί αφορά στην ποιότητα της θέλησης. Είναι πολύ σημαντικό. Ο αναζητητής δεν είναι υποχρεωτικά μαθητής. Αναζητητής είναι αυτός που ψάχνει, που έχει μία έφεση μέσα του, κάτι που τον αναγκάζει να αναζητά, αλλά δεν περιέχει και την πρόθεση να σταθεροποιηθεί κάπου για να μαθητεύσει. Ο αναζητητής μοιάζει περισσότερο με την πεταλούδα που πηγαίνει από λουλούδι σε λουλούδι και που αλλάζει κήπους για να έχει την εμπειρία της πολλαπλότητας και της πολυχρωμίας. Ο μαθητής μοιάζει με την μέλισσα. Αφού περάσει από εκείνα τα φυτά που έχουν να του προσφέρουν ουσία, εγκαθίσταται εκεί που με την δική του ουσία και την ουσία που παρέλαβε θα παράγει μέλι. Ο μαθητής έχει πολύ περισσότερες διαδικασίες να κάνει. Έχει να εφαρμόσει συγκλονιστικά δεδομένα μέσα στην ύπαρξή του και πρέπει και να τα γνωρίζει και να τα σεβαστεί για να υπάρξουν. Ο αναζητητής βρίσκει αυγά στις διάφορες φωλιές. Αλλά ο μαθητής είναι αυτός ο οποίος και υποάζει αυγά
Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, στη συνέχεια, θα μάθει και να γεννάει αυγά. Σήμερα που είμαστε όλοι πάρα πολύ βιαστικοί, θέλουμε να ανακατέψουμε τις έννοιες του αναζητητή και του ενδιαφερόμενου με την έννοια της μαθητείας. Δεν είναι έτσι. Εξαναγκαστικά θα χρειαστεί να διαφοροποιηθεί, γιατί ο μαθητής, για να πετύχει όλα αυτά που περιγράψαμε στα προηγούμενα βίντεο, ως προς τον τροποποιητικό μηχανισμό της ύλης του και του πνεύματός του, θα πρέπει να περάσει μέσα από διάφορες αυτοπειθαρχίες, διάφορες αφαιρέσεις, να αφήσει δηλαδή τα άσχετα κατά μέρος, να ιεραρχήσει τις ανάγκες του, τα δεδομένα του και να εργαστεί επάνω σε ό,τι δεν έχει και του είναι απαραίτητο για να ολοκληρώσει αυτό που έχει να κάνει. Εδώ λοιπόν στο βιβλιαράκι από το πρώτο CD των ομάδων Go Ελευθερία λέει: οι αναζητητές θέλουν, αλλά πώς και αν, μήπως. Οι αναζητητές δηλαδή συνεχώς βάζουν ανασταλτικούς παράγοντες. Η φλόγα της καρδιάς τους εκτίθεται στα ρεύματα, άλλοτε του μυαλού τους και άλλοτε του θυμικού τους. Με έναν τρόπο ακατάλληλο για την επιβίωσή της και κυρίως με τρόπο ακατάλληλο για τη δυνάμωσή της. Εδώ απαντάει στην προηγούμενη ερώτηση που είχε γίνει αν οι σπινθήρες, όταν τους παραλάβουμε μέσα μας, θα ενσωματωθούν. Όχι. Γιατί είναι αυτά τα ρεύματα που αναφέρει εδώ που δεν θα τους αφήσει να παραμείνουν και να αφομοιωθούν ορθά. Οι μαθητές αρχικά μαθαίνουν να προστατεύουν τη φλόγα τους πρώτα απ' όλα από τους ίδιους τους εαυτούς τους. Ξέρετε, σε αυτή τη λεπτομέρεια που είναι τεράστια, οι περισσότεροι λακίζουν από τη γραμμή της μαθητείας, γιατί χρειάζεται να βρεθούν ενώπιος ενωπίων, με τον ίδιο τον εαυτό, με τα ίδια τους τα σκότη, με τα ίδια τους τα προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους ως αλληλοσυγκρουόμενες δυνάμεις, που έχουν την τάση να θεωρούνται αυτόνομες και ανεξάρτητες από τη δική μας μία θέληση. Μοιάζει να μην μας αναγνωρίζουν ως προϊσταμένους τους. Το άρμα της ζωής μας σύρεται από τη διαμάχη τους. Οι αισθήσεις μας δεσμεύονται από τον ήχο και τον κονιορτό της μάχης τους. Η αισθαντικότητά μας διαστρεβλώνεται. Η λογική μας αλλοιώνεται. Και κατά συνέπεια, τα συναισθήματά μας βυθίζονται σε μεταπτώσεις που μας εξαντλούν. Οι μαθητές ακολουθούν κανόνες ορθού χειρισμού των δυνάμεών τους. Σημαίνει ότι έχουν τη θέληση
να βάλουν ως μοναδικό στόχο της καρδιάς, της κοιλιάς και του μυαλού τους την ψυχική ελευθερία τους. Μαθαίνουν να υποτάσσονται στην αρχή που ονομάζεται ψυχή, στη δική τους ψυχή, στην ατομική τους ιδιαίτερη, μοναδική, ηλιόλουστη ποιότητα. Το σημάδι ότι την έχουν αναγνωρίσει και τιμήσει είναι να προσεγγίσουν τους δικούς της νόμους και να τους κάνουν μέρος της καθημερινής του ζωής. Από ζωή σε ζωή, από ενσάρκωση σε ενσάρκωση, κληρονομούμε στον εαυτό μας όλα μας τα προηγούμενα υπάρχοντα. Αυτός είναι ο νόμος της ύπαρξης. Είναι ο νόμος του αιτίου και του αποτελέσματός του. Αυτά μας ανήκουν. Και το μόνο που μας χωρίζει από αυτή την απέραντη κληρονομιά είναι η αποδοχή της. Αποδέχομαι την κληρονομιά της ψυχής μου. Αποδέχομαι την ψυχή μου. Είμαι η ψυχή μου. Αυτό σημαίνει αποδέχομαι μια μεταβατική κατάσταση. Από μια δυσλειτουργική σε μια λειτουργική. Από μια μη επιθυμητή κατάσταση ισορροπίας όπου καταβυθίζομαι στο πλεόνασμα των βαρικραδασμών μου σε μια επιθυμητή ψυχική κατάσταση ισορροπίας όπου γνωρίζω τον εαυτό μου με έψιλον μικρό και γνωρίζω τον εαυτό μου με έψιλον κεφαλαίο. Ο ορθός χειρισμός αυτής της διπλής επίγνωσης είναι η μαθητεία. Σε κάποιο άλλο σημείο λέει ότι μια άλλη τριπλή επίγνωση είναι η μοίηση στη σελίδα 5. Λέει ότι όταν οι μαθητές από την διπολική εσωτερική επίγνωση του γνωρίζω τον εαυτό μου με μικρό και τον εαυτό μου με κεφαλαίο επιτυγχάνουν τη σύνθεση της ταυτότητάς τους αναγνωρίζοντας τον έμψυχο εαυτό τους που είναι η έμψυχη προσωπικότητά τους και τον ενσαρκωμένο εαυτό τους που είναι η ενσαρκωμένη τους ψυχή ως ένα και το αυτό, συνειδητοποιούν τη σύνθεση της ύλης και του πνεύματος μέσα τους και επικαλούνται τον τρίτο παράγοντα, τη Θεία Δρόσα Πραγματικότητα. Όταν αυτή η Θεία Δρόσα Πραγματικότητα εισέλθει στο επίπεδο της καθημερινότητάς τους, τότε αυτή η τριπλή επίγνωση είναι μοίηση. Σε αυτό το βιβλιαράκι αναφέρει για τη μέθοδο της αντικατάστασης. Αντικαθιστούμε καθημερινά, ρυθμικά, επαναληπτικά τους κραδασμούς που μας πιέζουν με κραδασμούς φωτεινούς και αναφέρει και τη μέθοδο της μετουσίωσης ή ραδιοβολίας που είναι πράγματα τα οποία πολύ αναλυτικά θα τα δούμε στο επόμενο σεμινάριο. Σας προτείνω να το μελετήσετε. Το περιεχόμενό του θα σας ανοίξει δρόμους αλλά και ερωτηματικά. Θα χαρώ πολύ αυτά τα ερωτηματικά να τα επεξεργαστούμε στο επόμενο σεμινάριο. Και φυσικά θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό εάν εντωμεταξύ μέχρι τότε αναρωτηθείτε αν βρισκόμαστε σε διαδικασία αναζήτησης ή σε διαδικασία μαθητείας. Και αν είμαστε σε διαδικασία αναζήτησης, εάν υπάρχει πρόθεση για μαθητεία.
Καθένας μπορεί να ψάξει τον εαυτό του ως προς τη θέλησή του, ως προς τις ιδιότητες της θέλησης. Εύχομαι σε όλους η θέληση του Πνεύματος να επικρατήσει επί της ύλης και η θέληση της ύλης να πραγματώσει τους σκοπούς του Πνεύματος. Να είστε καλά. Μέχρι το άλλο σεμινάριο, καλή διαδρομή. Ευχαριστώ. Είμαστε μέσα στο κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Ατομικά κανάλια σε ομαδικό σχηματισμό. Οραματιζόμαστε το ατομικό μας κανάλι πολύ ψηλό και πολύ βαθύ. Ψηλά το κανάλι μας σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Χριστού. Βαθιά το κανάλι μας σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Ιησού Χριστού. Οι δύο κυκλικές σφραγίδες είναι ο βόρειος και νότιος πόλος του ατομικού μου καναλιού. Από το κέντρο της σφραγίδας του Χριστού, ο άξονας συμμετρίας του καναλιού μου καταλήγει στο κέντρο της σφραγίδας του Ιησού Χριστού. Ο καθένας μας βρίσκεται πάνω σε αυτόν τον άξονα συμμετρίας. Η κεραία μας, ο άξονας μας και οι ρίζες μας βρίσκονται πάνω σε αυτόν τον κάθετο άξονα συμμετρίας. Οραματιζόμαστε το χρυσό μας άξονα από το 7ο ενεργειακό κέντρο πάνω από το κεφάλι, παράλληλα με την εθερική σπονδυλική μας στήλη, μέχρι τα πέλματα των ποδιών. Από τα πέλματα των ποδιών μέχρι 2 μέτρα κάτω από αυτά, οι χρυσές μας ρίζες, γερές, δυνατές, μονωμένες. Στις άκρες των ριζιδίων, μικρές, άσπρες, μονωτικές σφαίρες.
η μόνωση στις ρίζες προστατεύει ολόκληρο το σύστημά μας από ενέργειες μη συμβατές που μπορεί να διεισδύσουν. Οι μη συμβατές ενέργειες παραμένουν εκτός του καναλιού μας, εκτός των ριζών μας. Από το 7ο ενεργειακό μας κέντρο προς τα άνω, ο χρυσός μας άξονα συνεχίζεται σαν χρυσή κεραία που ανέρχεται ψηλά. Ανάμεσα στο 7ο ενεργειακό μας κέντρο και τη σφραγίδα του Χριστού υπάρχει ο χρυσός ηλιακός άγγελος. Είναι ο άγγελος που μας συνδέει με την ψυχή μας. Μας μεταφέρει την ενέργεια της ψυχής. Πάνω στο χρυσό μας άξονα οραματιζόμαστε σαν ανοιχτά τριαντάφυλλα τα ενεργειακά μας κέντρα. Το 7ο πάνω από το κεφάλι. Το 6ο ανάμεσα στα φρύδια. Το 5ο στο λαιμό. Το 4ο ανάμεσα στις ομοπλάτες. Το 3ο δύο δάχτυλα πάνω από τον αφαλό. Το 2ο στην κοιλιά. Το 1ο στη βάση της σπονδυλικής στήλης. Οραματιζόμαστε τους φορείς μας ομόκεντρες σφαίρες με κέντρο το κέντρο της καρδιάς ανάμεσα στις ομοπλάτες. Η ευρύτερη, περιεκτικότερη ενεργειακή σφαίρα είναι ο πνευματικός μας φορέας. Εμπεριέχει την ψυχική σφαίρα, ψυχικό φορέα, που εμπεριέχει την νοητική σφαίρα, νοητικό φορέα, που εμπεριέχει την αστρική σφαίρα, αστρικό φορέα. Που εμπεριέχει την εθεροφυσική σφαίρα, εθεροφυσικό φορέα. Στο ιερό της καρδιάς, ο θεϊκός ατομικός πινθήρας πάλεται. Η δόνηση του ατομικού πνευματικού μας πινθήρα φθάνει
μέχρι τον ηλιακό μας άγγελο, ψηλά. Ο ηλιακός μας άγγελος ενεργοποιείται και ανταποκρίνεται, στέλνοντας φως. Το χρυσό φως του ηλιακού αγγέλου κατεβαίνει μέσα από τη χρυσή μας κεραία στο 7ο ενεργειακό κέντρο, στο 6ο, στο 5ο, στο 4ο. Συναντά τον ατομικό σπινθήρα και τον δονεί. Ο ατομικός πυνθήρας ανταποκρίνεται δυναμικότερα και η κλίση προς τον ηλιακό άγγελο φθάνει ψηλά. Ο άγγελος ανταποκρίνεται και ανταπαντά. Η απάντηση φθάνει μέχρι το σπινθήρα και τον δονεί. Καθώς η δόνηση του σπινθήρα γίνεται ολοένα εντονότερη, οι φορείς μας αρχίζουν να το αισθάνονται. Ο κραδασμός τους διαπερνά, παράγει κρούση. Κάθε τι θετικό μέσα στους φορείς ενεργοποιείται και ανταποκρίνεται. Ο κραδασμός των φορέων αφυπνίζεται, το δυναμικό μας ενεργοποιείται. Καθώς το δυναμικό μας ενεργοποιείται, το περιβάλλον στο οποίο δονεί τον κραδασμό του ο πνευματικός πυνθήρας γίνεται καταλληλότερο και άρα ο πυνθήρας πάλεται ακόμη περισσότερο. Το φως του ηλιακού αγγέλου αρχίζει να διαχύνεται δυναμικότερα. Και το δυναμικό μας μεγαλώνει. Έχουμε ενεργοποιηθεί επαρκώς, πνευματικά, για να εφελκίσουμε καθαρτήρια μοβ ενέργεια. Εστιαζόμαστε στην καρδιά, κοιτάμε προς τα πάνω, μέσα από το χρυσό άξονα, μέσα από τη χρυσή κεραία, μέσα από τον ηλιακό μας άγγελο και επικαλούμαστε το μοβ κανάλι. Om.
Ατομικά κανάλια. Μοβροή. Σε ολόκληρο το κανάλι μας, το μοβ ρέει. Σαν βροχή. Καθαρίζει το χώρο του καναλιού, καθαρίζει τους φορείς μας, και μέσα από τη ροή του κάθε τι μη συμβατό αποβάλλεται στη μοβ θάλασσα. Μοβροχή. Σομ. Σομ. Κάτω από τις ρίζες μας, σαν ποταμός, η μοβ ροή φεύγει και χύνεται στη μοβ θάλασσα, πέρα μακριά, πέρα μακριά. Τη βροχή ο καθένας μπορεί να την επικαλεστεί αργή ή δυνατή ή καταρακτώδη. Αλλάζει η δυναμική της ροής. Αργή ή δυνατή ή καταρακτώδη. Μέσα στο κανάλι μας και μέσα στους φορείς μας γίνονται οι καθαρτήριες διαδικασίες. Θεωρούμε για την παρούσα εργασία ότι η ροή είναι δυναμική προς αργή. Αλλάζει, έχει διακυμάνσεις ανάλογα με τις ανάγκες και ανάλογα με τα σημεία τα οποία επεξεργαζόμαστε. Είναι σημαντικό να έχουμε οραματισμό εις ροής από πάνω
να μας διαπερνά και να μη λιμνάζει, να φεύγει, να υπάρχει ροή κάτω από τα πόδια, που να καταλήγει πέρα μακριά στη μου θάλασσα. Εισρωή, διανομή της μοβ ενέργειας και καθαρτήρια διαδικασία, εκροή. Η κάθαρση γίνεται σε 3 χρόνους. Εισρωή από ψηλά, διανομή επεξεργασία και εκροή προς τα κάτω, πέρα μακριά. Ο πνευματικός μας φορέας, η ευρύτερη ομόκεντρη σφαίρα μας, μοβ. Μοβ. Οραματιζόμαστε θύρα εξόδου στην πνευματική μας σφαίρα, που συνδέεται με αγωγό εξόδου που καταλήγει στη μοβ θάλασσα. Η πνευματική μας σφαίρα προσλαμβάνει μοβ ενέργεια, γίνεται η κάθαρση και την αποβάλλει στη μοβ θάλασσα, χωρίς το αποτέλεσμα της κάθαρσης να περάσει στους υπόλοιπους φορείς. Περνά απευθείας από τον αγωγό εξόδου στη μοβ θάλασσα. Η ψυχική μας σφαίρα, μοβ. 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 Οραματιζόμαστε θύρα εξόδου στην ψυχική σφαίρα μας, που συνδέεται με αγωγό εξόδου που καταλήγει στη μοβ θάλασσα. Τα αποτελέσματα της καθάρσεως εκραίουν από την ψυχική σφαίρα μέσα από την θύρα εξόδου, τον αγωγό εξόδου στη μοβ θάλασσα. Οραματιζόμαστε παράλληλους τους 2 αγωγούς εξόδου, τον πνευματικό και τον ψυχικό. Έτσι παράλληλοι θα είναι και ο νοητικός αγωγός εξόδου από την νοητική σφαίρα και ο αστρικός αγωγός εξόδου από την αστρική σφαίρα
και ο εθεροφυσικός αγωγός εξόδου από την εθεροφυσική σφαίρα. Κάθε σφαίρα έχει τη θύρα εξόδου και τον αγωγό εξόδου, που καταλήγει στη μοφ θάλασσα. Πνευματική και ψυχική σφαίρα καθαρίζονται με μοβ. Κάθε τι μη συμβατό εκραίει μέσα από τις θύρες εξόδου στους αγωγούς εξόδου στη μοβ θάλασσα. Μοβ. Εισρωή, διανομή κάθαρση, εκροή. Στον απελευθερωθέντα χώρο εισρέει χρυσή ηλιακή ενέργεια από τον ηλιακό μας άγγελο. Χρυσό φως μέσα στην πνευματική μας σφαίρα, στον απελευθερωθέντα χώρο. Χρυσό φως στην ψυχική μας σφαίρα, στον απελευθερωθέντα χώρο. Χρυσό. Το μοβ εισρέει στην νοητική μας σφαίρα. Μοβ. Μοβ. Η νοητική μας σφαίρα, μοβ.
κάθε τι μη συμβατό έρχεται σε επαφή με το μοβ, απομαγνητίζεται, αποσπάται και μεταφέρεται μέσω της μοβ ροής από την νοητική θύρα εξόδου στο νοητικό αγωγό εξόδου στη μοβ θάλασσα. Οι σκεπτομορφές μας μοβ. Το μοβ τις διασπά στις δομές τους, τις επιμερίζει και αρχίζει τη διάλυσή τους, καθώς εργάζεται πάνω στις επιμέρους ουσίες που την συνθέτουν. Τις απομαγνητίζει, τις αποσπά και τις μεταφέρει στη μοβ θάλασσα. Το μοβ στις πλάνες μας. Το μοβ διασπά τις πλάνες σε επιμέρους τμήματα και εργάζεται πάνω στην ουσία που τη συνθέτει. Τις απομαγνητίζει, τις αποσπά και τις μεταφέρει στη μοβ θάλασσα. Σομ. Σομ. Είναι σημαντικό να οραματιστούμε την εκροή. Κάθε νοητική μη συμβατή ουσία που απομαγνητίστηκε και αποσπάστηκε μέσω της μοβ ενέργειας εκραίει από την νοητική σφαίρα μέσα από την νοητική θύρα εξόδου, μέσα από το νοητικό αγωγό εξόδου, στη μοβ θάλασσα. Εκραίει. Εκραίει. Στον απελευθερωθέντα χώρο επικαλούμαστε και εφελκύουμε χρυσή ενέργεια από τον ηλιακό μας άγγελο που ίσταται ψηλά. Χρυσή ροή στη νοητική μας σφαίρα. Χρυσή. Χρυσή.
επικαλούμαστε τη μόβροη πάνω στα νοητικά ελαττώματά μας και αφήνουμε τη μόβ ενέργεια να δράσει. Πάνω στην υπερηφάνεια, την αλαζονία, τον εγωισμό, την καινοδοξία και σε όλα τα άλλα νοητικά ελαττώματα. Η μόβ ενέργεια δρά. Τα αφήνουμε να διασπαστούν. Ζητάμε από τα βάθη της ψυχής μας η μόβ ενέργεια να δουλέψει πάνω στις ρίζες τους. Ζητάμε από τη μόβ ενέργεια να τα εκθρονίσει, να τα απομαγνητήσει και να τα μεταφέρει στη μόβ θάλασσα. Από τις ρίζες τους, τα νοητικά ελαττώματα τα παραδίδουμε στη μόβ ενέργεια να διασπαστούν και να μεταφερθούν στη μόβ θάλασσα. Μόβ. Μόβ. Στη νοητική μας σφαίρα, μόβ κάθαρση. Τα νοητικά τυχώματα καθαρίζονται. Μόβ. Κάθε τι μη συμβατό μεταφέρεται μέσω της μόβ ροής στη μόβ θάλασσα. Στον απελευθερωθέντα χώρο επικαλούμαστε και ευελκύουμε χρυσή ηλιακή ενέργεια από τον ηλιακό μας άγγελο ψηλά. Φως. Στο νοητικό μας, φως. Στο φως βλέπουμε καθαρότερα. Αυτό που βλέπουμε μπορούμε να το καθαρίσουμε. Επικαλούμαστε τη μόβ ενέργεια. Επαναληπτικά, αργά, σταθερά και την αφήνουμε να δρά. Κάθε τι μη συμβατό, συνειδητά, το στέλνουμε στη μόβ θάλασσα.
οραματιζόμαστε την αστρική μας σφαίρα. Μοβ. Μοβ ροή στην αστρική μας σφαίρα. Μοβ. Ό,τι αισθανόμαστε στο μοβ. Μοβ. Το μοβ επιδρά, διασπά, απομαγνητίζει και απομακρύνει μέσω της ροής του, μέσα από την αστρική θύρα εξόδου, μέσα από τον αστρικό αγωγό εξόδου, στη μοβ θάλασσα. Το μοβ δρά μέσα στην αστρική μας σφαίρα. Όλες οι θυμαπάτες μας μέσα στο μοβ. 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 Ελέγχουμε τη στάση μας απέναντι στις θυμαπάτες. Πρέπει να θέλουμε να φύγουν, αλλιώς αντιδρούμε και τις κατακρατούμε. Ενώ το μοβ δρά και αποσπά κομμάτια από τις θυμαπάτες μας, εμείς με την άρνησή μας να τις αφήσουμε να φύγουν, δυναμώνουμε τις ρίζες τους. Έτσι, από τις δυναμωμένες ρίζες, οι θυμαπάτες μας θα βρουν καινούριους τρόπους έκφρασης. Γι' αυτό προσέχουμε τη στάση μας. Να θέλουμε να λυτρωθούμε. Να θέλουμε την αλήθεια. Και ας πονά. Κι ας καταραίουν οι δομές γύρω μας. Τα αφήνουμε να φύγουν και προσευχόμαστε, λυτρωνόμαστε. Αφήνουμε το μοβ να δράσει στις θυμαπάτες μας και ανοίγουμε να φύγουν και οι ρίζες. Το μοβ να δράσει και στις ρίζες. Το μοβ να δράσει και στο χώρο που ήταν οι ρίζες. Το μοβ διασπά τα πάντα, τα επιμερίζει, τα απομαγνητίζει και τα μεταφέρει στη μοβ θάλασσα. Το σώμα μας πρέπει να είναι χαλαρό και ανοιχτό, να επιτρέπει να αποσπαστούν.
Αν είμαστε σφιγμένοι, συγκρατούμε, αφήνουμε, αφήνουμε. Ζητάμε από το μοβ να δράσει και στις ρίζες, κάθε θυμαπάτης μας και στο χώρο που βρίσκονται οι ρίζες, να διασπάσει, να καθαρίσει, να αφήσει κενό, καθώς θα μεταφέρει κάθε τι μη συμβατό στη μοβ θάλασσα, στον εκενωθέντα χώρο. Επικαλούμαστε την χρυσή ενέργεια του ηλιακού μας αγγέλου, που είναι ψηλά. Φως. Το χρυσό φως του ηλιακού μας αγγέλου από την πνευματική σφαίρα στην ψυχική σφαίρα, στην νοητική σφαίρα, στην αστρική σφαίρα. Το φως κατέρχεται κυρίαρχο. Δυναμώνει το ενεργειακό μας δυναμικό. Μας δίνει ισχύ στην κάθαρση με το μοβ. Στην αστρική μας σφαίρα, μοβ. Αφήνουμε τα πάθη μας. Αφήνουμε την κτητικότητά μας, την κυριαρχία μας, την μυσαλλοδοξία μας. Αφήνουμε όλα τα αστρικά ελαττώματα μέσα στο μοβ. Αφήνουμε την κτητικότητα. Τα αφήνουμε όλα. Μοβ. 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 Κάθε τι μη συμβατό μεταφέρεται στη μοβ θάλασσα. Το χρυσό φως του ηλιακού αγγέλου καταλαμβάνει όλο ένα περισσότερο χώρο στον αστρικό φορέα. Μοβ χρυσό. Το αστρικό μας μοβ χρυσό. Στην παρουσία του φωτός, η κάθαρση συνεχίζεται όλο ένα βαθύτερα, όλο ένα πιο απελευθερωτικά. Οραματιζόμαστε τον εθεροφυσικό μας φορέα. Μοβ. Mm.
Μοβ. Μοβ. Το μοβ καθαρίζει ολόκληρο το εθερικό μας, λεπτομερώς. Κάθε τι μη συμβατό απομαγνητίζεται, αποσπάται και μεταφέρεται στη μοβ θάλασσα μέσα από τη θύρα εξόδου, μέσα από τον αγωγό εξόδου. Το μοβ δρά καθαρίζει και μεταφέρει κάθε τι μη συμβατό στη μοβ θάλασσα. Οραματιζόμαστε τις εκροές. 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 Στον απελευθερωθέντα εθερικό χώρο επικαλούμαστε το χρυσό φως του ηλιακού μας αγγέλου. Χρυσό φως. Στο εθερικό μας σύστημα. Παρουσία του φωτός. Η μοβ κάθαρση γίνεται ισχυρότερη και πιο βαθιά, πιο λεπτομερής. Κάθε τι μη συμβατό αποβάλλεται στη μοβ θάλασσα. Στον εκενωθέντα χώρο χρυσό φως. Τα κύτταρά μας
Μοβ. 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 Σομ. Σομ. Κάθε τίμη συμβατό απομαγνητίζεται, αποσπάται και μεταφέρεται στη μοβ θάλασσα. Στον εκενωθέντα χώρο επικαλούμαστε τη χρυσή ενέργεια του ηλιακού μας αγγέλου και το κύτταρό μας γίνεται μοβ. Χρυσό. Μοβ. Χρυσό. Ολόκληρο το ατομικό μας κανάλι και οι φορείς μας μοβ χρυσό. Εισρωή, διεργασία, κάθαρση, εκροή. Όλο ένα και περισσότερο χρυσή ενέργεια από τον ηλιακό μας άγγελο ρέει μέσα στο ατομικό μας κανάλι. Αφήνουμε αυτή τη ροή να την αισθανθούμε και να μας φωτίσει. Χρυσό. Χρυσό. Ηλιακό χρυσό φως. Το κανάλι μας και η φορή μας γεμάτη ενέργεια της ψυχής μας. Δίνουμε εντολή η ενέργεια αυτή να αφομοιωθεί και να χρησιμοποιηθεί για πνευματικούς σκοπούς. Νοητικά
αστρικά, εθεροφυσικά. Η κεραία μας έχει δυναμώσει, ο άξονας μας έχει δυναμώσει, οι χρυσές μας ρίζες έχουν δυναμώσει. Τα ενεργειακά μας κέντρα σαν τριαντάφυλλα πάλλονται φωτεινά. Δίνουμε χρόνο στην ενέργεια να δράσει, να ακτινοβολήσει. Να επιφέρει εντός μας αλλαγές. Είναι σημαντικό να διατηρούμε τη στάση μας σε πνευματική θέληση. Σε θέληση για το καλό. Ολόκληρο το ατομικό μας κανάλι δυναμώνει και τα τυχώματά του δυναμώνουν και αυτά. Ψηλά η σφραγίδα του Χριστού πάλεται, βαθιά η σφραγίδα του Ιησού Χριστού πάλεται. Επί του άξονος συμμετρίας του κεντρικού, του ατομικού μας καναλιού, ιστάμεθα, φωτοφόροι, το μοβ ρέι. Δρά, εκρέει. Ο ατομικός μας πνευματικός πυνθύρας στο κέντρο της καρδιάς παμφότινος. Σαν ήλιος, ακτινοβολεί και η ακτινοβολία του διαπερνά όλους τους φορείς. Εκφράζεται σαν άβρα μέσα στο ατομικό μας κανάλι και έξω από αυτό. Εν σιωπή παραμένουμε. Βιώνοντας το γεγονός. Ομ. Ομ. Αφήνουμε το ενεργειακό πλεώνασμα να φύγει διακτινοβολία στο περιβάλλον και ζητάμε από τις εντεταλμένες θείες δυνάμεις να το παραλάβουν και να το χρησιμοποιήσουν για το θείο έργο. Αφήνουμε
αποδίδουμε το MOV κανάλι στο Χριστό. Η ροή σταματά. Κατεβάζουμε αργά τη χρυσή μας κεραία, σαν κεραία ραδιοφώνου, μέσα στο 7ο ενεργειακό μας κέντρο. Αργά. Τα ενεργειακά μας κέντρα κλείνουν σαν τριαντάφυλλα που γίνονται μπουμπούκια και σφραγίζονται. Το 7ο κλείνει και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Ιησού Χριστού. Ομ. Το 6ο ανάμεσα στα φρύδια κλείνει και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Ιησού Χριστού. Το 5ο στο λαιμό κλείνει και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Ιησού Χριστού. Το 4ο της καρδιάς κλείνει και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Ιησού Χριστού. Το 3ο το ηλιακό πλέγμα κλείνει και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Ιησού Χριστού. Το 2ο κλείνει και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Ιησού Χριστού. Το 1ο κλείνει και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Ιησού Χριστού. Ελέγχουμε τις ρίζες μας και τη μόνωσή τους. Την δυναμώνουμε. Γύρω από το ατομικό μας κανάλι οραματιζόμαστε πολύ μεγάλη τετράγωνη πυραμίδα. Μοβ χρυσή. Η πυραμίδα αυτή μας προστατεύει από τις ενέργειες του περιβάλλοντος, καθώς μετά το διαλογισμό οι φορείς μας είναι ευαίσθητοι. Εστιασμένοι στο κέντρο της καρδιάς μας παραμένουμε εν σιωπή. Σιγά σιγά αποσυμπιεζόμαστε. Αργά, αργά. Παίρνουμε όλο το χρόνο που χρειαζόμαστε, σεβόμενοι και το ρυθμό των άλλων. Δεν βιαζόμαστε. Αφομοιώνουμε και αποσυμπιεζόμαστε. Αργά, αργά. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, αρχίζουμε να τρίβουμε τα μέλη μας, τα χέρια, τα πόδια, το λαιμό, τη μέση, για να αισθανθούμε καλά μέσα στο φυσικό μας φορέα και όταν θα είμαστε πλήρως έτοιμοι, ανοίγουμε τα μάτια κατά την εκπνοή.
και ηρεμούμε. Μέσα από την καρδιά μας ευχαριστούμε, τιμούμε, δοξολογούμε τις θείες δυνάμεις που εργάζονται. Ομ.